Αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ την κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου, την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε διάφορα θέματα της περιφέρειας. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Έχω συνηθίσει ως αντιπεριφερειάρχη να σας φιλοξενώ στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ. Είναι η πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη στην τηλεόραση του ΓΑΣ διαζώσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Καταρχήν, να δούμε διάφορα ζητήματα, να ξεκινήσουμε λίγο από την κατάσταση με την πανδημία. Υπάρχει μια ανησυχία, έχουμε αρκετά κρούσματα στην Δυτική Μακεδονία και σε όλη την χώρα. Ακούσαμε και σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κοινή μας γραμμή, η καλύτερη γραμμή, είναι ο εμβολιασμός. Και το λέω γιατί πριν από μερικές εβδομάδες νοσήσατε από κορονοϊό, παρότι εμβολιασμένοι, αλλά όπως είπατε και σε κάποιες συνεντεύξεις, το περάσατε ήπια γιατί είχατε εμβολιαστεί. Και την εμπειρία σας να δούμε, αλλά και φυσικά αν σας ανησυχεί η κατάσταση στην οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο. Πράγματι, κύριε Βακρατσά, δυστυχώς αυτή η υγειονομική λέλαπα μας μαστίζει και αυτό το διάστημα έντονα. Βέβαια, αυτό που θα συμπληρώσω εδώ είναι ότι το εμβόλιο είναι το κάτι διαφορετικό και το κάτι πολύ αισιόδοξο. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι το υποστηρίζω ακράδαντα, ειλικρινά το λέω και το λέω με κάθε πίστη, γιατί βιώνοντας κι εγώ η ίδια δυστυχώς τον κορονοϊό, αντιλήφθηκα και προβληματίστηκα πάρα πολύ το τι θα γινόταν, δηλαδή τρέμω στην ιδέα ειλικρινά, το τι θα γινόταν αν δεν είχα εμβολιαστεί. Γιατί όσο ήπια και να λέμε, ήταν αρκετά επιθετικό, ήμουν ακλινήρης, εμπίρετη, και πάντα με την αγωνία τι θα συμβεί την επόμενη ώρα, έτσι, γιατί ήταν οριακή και η δική μου κατάσταση, όχι βέβαια, πώς το λένε, ανησυχητική υπό την έννοια του πολύ σοβαρή. Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά, λέω στον κόσμο και εγώ με τη σειρά μου ότι το εμβόλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον καθένα μας χωριστά, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, και να προστατευτούμε συνολικά και εμείς και τα παιδιά και οι γονείς μας. Μάλιστα, σας ανησυχεί αυτήν την εικόνα. Είδαμε ότι επέβαλε μέτρα η κυβέρνηση για υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60. Και τι εικόνα βλέπετε και στους νομούς, αλλά και ειδικά στην Καστοριά στην οποία ζείτε? Γιατί τα κρούσματα είναι στα ύψη, παρότι ο εμβολιασμός προχωράει, κυρία Πρόεδρε. Είναι στα ύψη, απλά πρέπει να βλέπουμε ότι και τι σημαίνει όμως κρούσμα. Δηλαδή, αν με το εμβόλιο που μας θωρακίζει το περνάμε ήπια, κάποια στιγμή έχω την αισιοδοξία, έτσι, ξαναλέω πολλές φορές, το λέω, δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω την αισιοδοξία ότι θα καταλήξει ως μία μορφή γρίπης τελικά, που θα μας θωρακίζει το εμβόλιο. Και αυτό θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε, ξαναλέω, καθένας χωριστά. Ωραία. Τώρα, να έρθω στα θέματα της περιφέρειας. Αποθεματικός αντιπεριφερειακής ενέργειας, περιβάλλοντος και υποδομών από το 19 μέχρι και στα μέσα του Νοέμβρη, πλέον είστε νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι σημαίνει αυτό? Το περιμένατε, δηλαδή περίμενε η Καλλιόπη Κυριακίδου να αλλάξει και πόστο και να παραμείνει και στο νέο σχήμα της Περιφερειακής Αρχής Κασαπίδη? Όπως δήλωσα, από όποια θέση είμαι διατεθειμένη να συνεισφέρω στο έργο της περιφέρειας. Γι' αυτό κιόλας διέθεσα τον εαυτό μου στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, στους πολίτες της Καστοριάς, ακριβώς για να, με ό,τι δυνατότητες και ικανότητες διαθέτω, να συνεισφέρω προς το κοινό καλό. Επομένως, σε όποια θέση αυτό που έκανα και θα κάνω και από εδώ και πέρα είναι να δώσω τον εαυτό μου προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ πάρα πολύ και την απόφαση του Περιφερειάρχη, αλλά σίγουρα και την ψήφο όλων των συναδέλφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την τιμητική αυτή ψήφο να έχω πλέον από την μεριά της Προεδρίας το συντονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ενωτική, γιατί αν και η αντιπολίτευση δεν σας ψήφισε, ξέρετε, συνηθίζει πολλές φορές η αντιπολίτευση να μην ψηφίζει, ενωτική και με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Πρόεδρος, άκουσα έτσι να λέτε, όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου και καλά κάνετε. Ενωτική. Προφανέστατα, δημοκρατική, ενωτική, πρόεδρος όλων των συναδέλφων, όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και θα κάνω και το εξής σχόλιο, γιατί είπατε δεν με ψήφισαν.
Δεν με καταψήφισαν, εγώ ναι. θα πω. Δεν ήταν αρνητική ψήφο. Ναι, δεν καταψήφισαν, εντάξει, δεν ψήφισαν λευκό κλπ. Οπότε ναι. αυτό, όπως ανέφερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μεγαλύτερη πρόκληση για μένα προσωπικά να κερδίσω την εμπιστοσύνη κατά τη λειτουργία μου των περισσότερων έστω συναδέλφων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, όντως, αναλάβατε και ένα ρόλο ο οποίος δεύτερη γυναίκα. Επιλογή Κασαπίδη, πρώτη το 19 η Φρόσο Ιδιό στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεύτερη πάντως γυναικεία παρουσία στη θέση του Προέδρου της Καλλιόπης της Κυριακίδου ως νέα πρόεδρος. Ποιους στόχους έχετε βάλει και τι θέλετε να αλλάξετε? Γιατί η πανδημία άλλαξε πολλά, κυρία Κυριακίδου. Δηλαδή θα μπορούσαμε, αν δεν υπήρχε τηλεδιάσκεψη, να βλέπαμε συνεδριάσεις διαπεριφοράς. Και τι σημαίνει διαπεριφοράς? Να γράφω κάθε επικεφαλής και κάθε περιφερειακός σύμβουλος το email και να το στέλνει και να μην υπάρχει ενημέρωση των πολιτών. Πλέον όμως υπήρξε η τηλεδιάσκεψη, μια έτσι σημαντική πρωτοβουλία της προηγούμενης Προέδρου της Φρόσου της Διόλου, αλλά και της Περιφερειακής Αρχής, και το συνεχίζετε κι εσείς πλέον με μια μεικτή συνεδρία. Τι αλλαγές θα δούμε? Πρωτόγνωρες για λειτουργία περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων. Πρωτόγνωρες οι συνθήκες δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, μας έχει κάνει σοφότερους και η τεχνολογία πραγματικά στηρίζει και αυτές τις διαδικασίες. Και βεβαίως και μέσω των τηλεδιασκέψεων έχουν διεξαχθεί αρκετά περιφερειακά συμβούλια. Και αν ξαναπαραστεί η ανάγκη, και το απεύχομαι, θα προβούμε καθαρά στη τηλεδιασκέψη. Αλλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Σίγουρα. Θα συνεχίζει αυτό, δηλαδή, μεικτή? Κάποιος που θέλει να βγαίνει με τηλεδιάσκεψη και κάποιος να είναι διαζώσεις, ή κάποια στιγμή υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου? Ως πότε θα συνεχιστεί αυτό? Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν το αποφασίζουμε εμείς. Είναι mm-hmm. κεντρικές οδηγίες μέσω εγκυκλίων καθίστανται σε λειτουργία. Επομένως, εμείς ακολουθούμε ό,τι ορίζει ο νόμος. Αυτό θα ακολουθήσουμε. Και βεβαίως όλα αυτά απορρέουν για την προστασία σε σχέση με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε υβριδικά. Όσοι είναι εμβολιασμένοι μπορούν να είναι στην αίθουσα και βεβαίως αυτοί που έχουμε και εμβολιασμένοι. Και εμβολιασμένοι που βγαίνουν με τηλεδιάσκεψη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι και κάποιοι μπορεί να έχουν μια υποψία μιας επικίνδυνης επαφής. Όλα αυτά δεν θα καθίσουμε ούτε. Δεν είναι η θέση μας να κρίνουμε. Είναι στην ευχέρεια του καθενός να κρίνει αν μπορεί να παρευρίσκεται μέσα στην αίθουσα, αν πρέπει να παρευρίσκεται και με ποιον τρόπο θα συνεισφέρει καλύτερα στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δύσκολη αυτή είναι η συνεδρίαση. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία να είναι στην αίθουσα της ΠΕ Κοζάνης και η άλλη με τηλεδιάσκεψη. Δεν είναι και κάτι εύκολο. Επειδή το ζήσατε σε μια πρώτη συνεδρίαση, όχι στις προηγούμενες, ναι, πρώτη συνεδρίαση. Πράγματι, είναι πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση, δεν είναι και τόσο εύκολη, αλλά σίγουρα όσο πάει μας διευκολύνουν και οι τεχνικοί που υποστηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία και τους ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά εξοικειωνόμαστε και όλοι μας πλέον με την τηλεδιάσκεψη και βεβαίως όπου χρειαστεί θα φροντίσουμε να εξυγχρονίσουμε και όλες αυτές τις διαδικασίες για να γίνει ακόμα πιο εύρυθμη η λειτουργία μας. Ωραία. Τι καινούριο θα δούμε από την πλευρά σας ως Πρόεδρος, γιατί βλέπουμε ότι έχει ήδη προχωρήσει και μία μελέτη και ένας διαγωνισμός, δεν ξέρω πού βρίσκεται, για να αλλάξει και η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνει πιο σύγχρονη και για περισσότερο κόσμο και με τις ανάγκες της εποχής. Τι σχεδιασμός υπάρχει εκεί? Ήδη πράγματι αυτό ξεκίνησε, έχει τουλάχιστον ένα χρόνο αν θυμάμαι καλά, που ήδη αποφασίστηκε για να ανατεθεί. Θα δούμε προφανώς, όπως είπα, να γίνει πιο εύρυθμη η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ποιον τρόπο θα μας προτείνουν οι ειδικοί και όλα αυτά προφανώς θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα ακριβώς. Ο στόχος είναι σίγουρα η καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχει επικοινωνία της Προέδρου με τους επικεφαλής των παρατάξεων για καυτά ζητήματα, δηλαδή μιλάτε, εντάξει, με τον Κασαπίδη, με τον Περιφερειακό, μιλάτε, είναι και το γραφείο σας στη ΖΕΠ, λογικό, είστε στενή συνεργάτη του κ. Κασαπίδη. Με τους επικεφαλής των παρατάξεων μιλάει Καλλιόπη Κυριακίδου για διάφορα ζητήματα? Υπάρχει επικοινωνία ή μόνο όταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Όπως είπα κύριε Βακρατσά, δήλωσα και είμαι mm-hmm. πρόεδρος όλων. Σαφέστατα σε όλα τα θέματα υπάρχει επικοινωνία προς όλες τις παρατάξεις. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση και σε κάθε περίπτωση είμαι ανοιχτή από όλους τους συναδέλφους σε επικοινωνία. Έτσι θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερη ενότητα, γιατί κακά τα ψέματα ο στόχος είναι κοινός για όλους. Μάλιστα. Διαφωνίες
είναι σίγουρα, πώς το λένε, πρέπει να υπάρχουν, αν θέλετε την άποψή μου, πρέπει να υπάρχουν, γιατί μέσα από τη διαφωνία καταλήγουμε στην καλύτερη απόφαση και είναι ανθρώπινες, αλλά σίγουρα όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και με τη συζήτηση και τη συνεννόηση μπορούμε αυτά να τα προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Θα εφαρμόσετε χρονόμετρο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πολλές φορές είναι αυτό ότι ξεφεύγουν λίγο οι συζητήσεις. Και δεν, εντάξει, δεν είναι θέμα του Προεδρείου, αλλά ξεφεύγουν. Δηλαδή, μόνο κάποιος που δικαιούται με τον κανονισμό μιλήσει 3 και 4 λεπτά, δεν το γνωρίζει τον κανονισμό, μπορεί να μιλήσει και 10 και 12 λεπτά. Εκεί θα βάλει φρένο η Καλλιόπη Κυριακίδου. Λοιπόν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε συνεδριάσεις που μπορούσαν να κρατήσουν 2 και 3 ώρες να φτάνουν μέχρι 7 ώρες. Χωρίς ανούσιες μετά. Υπάρχει κανονισμός λειτουργίας που καθορίζει ακριβώς όλη τη διαδικασία της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που δίνει συγκεκριμένους χρόνους για τους εισηγητές, για τους επικεφαλείς, για τις τοποθετήσεις, για όλα. Αυτό που και εγώ κάλεσα τους συναδέλφους είναι το δυνατό να το τηρήσουμε. Στόχος μου είναι να, με τη λειτουργία να καταστεί αυτό, να το ακολουθούμε όλοι. Εντάξει, προφανώς σε κάποιες περιπτώσεις, όταν ένα θέμα έχει την ανάγκη, θα το αποφασίζουμε όλοι, θα δίνουμε μια μεγαλύτερη ευχέρεια στις τοποθετήσεις. Κάθε τι θα το αξιολογούμε, αλλά κατ' ουσίαν και η δική μου η πρόθεση είναι να λειτουργήσουμε βάσει του κανονισμού που όλοι θεωρώ ότι τον αποδεχόμαστε. Ωραία. Τώρα, θα επιστρέψω ξανά στα θέματα του Περιφερειακού. Να έρθω και στην επίσκεψη με Μητσοτάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί ήσασταν στη σκέψη και τι ακούσατε και αν μείνατε ικανοποιημένοι από τον Πρωθυπουργό και φυσικά αν προχωράνε τα μεγάλα έργα στην περιοχή της Καστοριάς. Γιατί είστε και Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μιλάμε από το 19, ακούμε και τον Κασαπίδη και τον προηγούμενο αντιπεριφερειακή Καστοριάς, τον Δημήτρη Σαββόπουλο, και σήμερα την Δέσποινα την Κοζατσάνη και όλους εσάς, ότι προχωράνε εμβληματικά έργα για την περιοχή. Πού βρισκόμαστε? Θα τα δούμε τα περισσότερα να ολοκληρώνονται το 23 και κάποιοι να συνεχίζονται και μετά. Λοιπόν, ξεκινώντας επομένως από την Καστοριά, μια και το δώσατε έτσι μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πράγματι, από το 19 θεωρώ, και τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μαζί, ότι μεγάλα έργα όντως στην Καστοριά έχουν ξεκινήσει, όπως για παράδειγμα σύραγγα της Κλεισούρας. Το φυσικό αέριο έχει μπει, είπαμε, στις διαδικασίες. Ήδη έχει γίνει ο διαγωνισμός και προχωράνε οι διαδικασίες μέχρι τέλος του 23 να ολοκληρωθεί. Και από την πλευρά της ΔΕΔΑ και ο ΔΕΣΦΑ έχει βάλει χρονοδιάγραμμα αρχές του 23 να παραδώσει το μετρητικό σταθμό. Οπότε αυτό το κομμάτι έχει δρομολογηθεί. Η σύραγγα της Κλεισούρας την έχει αναλάβει η Εγνατία Οδός με προγραμματική σύμβαση να στηρίξει την όλη διαδικασία του διαγωνισμού και της κατασκευής. Τώρα τελευταία έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία προσωπικά και βλέποντας και πλέον και το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του για το φράγμα του Νεστορίου. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει και θα γίνει, αν θέλετε την άποψή μου. Πρέπει να προχωρήσει οπωσδήποτε. Είχε παγώσει όμως πάρα πολύ και βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλές συσκέψεις, πολλά ακούγαμε. Αλλά έπρεπε να έρθει ο Πρωθυπουργός για να πει ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει το έργο. Έφτασε και να υπάρχουν τελευταίο σκαλί, θεωρώ. Ναι, στον Πρωθυπουργό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ενδιαφέροντος που πραγματικά, δηλαδή, όποιος γόρδιος δεσμός υπάρχει, θεωρώ αδύνατο να μην δεν λυθεί. Διαφορετικά, ας ξεκινήσει από την αρχή. Απλά να κινηθεί. Θα προχωράνε οι διαδικασίες. Τι εικόνα έχετε? Ήρθε ο Πρωθυπουργός 26 Νοεμβρίου, ήταν στην Κοζάνη. Πέρασαν 15 μέρες. Προχωράει, είδαμε κάποιες συσκέψεις. Θα δούμε αποτελέσματα. Γιατί υπήρχαν νομικά πολλά θέματα. Θα προχωρήσει, γιατί θα χαθεί χρηματοδότηση. Έτσι, μέχρι το 23. Το άκουσα ότι η κυρία Κοζατσάνη το είπε, συνάδελφό σας, η αντιπεριφερειάρχης. Για να είμαι δίκαιη, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια, απλά χωρίζει σε ένα σιρτάρι, έτσι, και λέμε ότι κανένας δεν το πιάνει, δεν το ακουμπάει. Μα γιατί άκουσα ότι συνάδελφος, την κυρία Κοζατσάνη, λέει ότι το πήρε το φάκελο ο κύριος Παπαγιαννίδης, το έχει στο γραφείο του, προχωράει. Τόσο καιρό γιατί δεν προχωρούσε? Θα προλάβουμε μέχρι το 23. Μια αναφορά να σας κάνω. Βέβαια. Ότι υπάρχουν 26, μάλλον υπήρχαν, κάποιες έχουν εκδικαστεί πλέον, 26 προσφυγές. Δηλαδή μια τέτοια ιστορία που έχει μπλέξει τόσο πολύ νομικά, σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολο να εξελιχθεί και να πάρει την διαδρομή της. Βέβαια, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο κινείται
χωρίς... Καλά, δεν λέμε ότι φταίτε εσείς, ότι φταίει η περιφέρεια. Δεν μιλάω για μένα. Απλά ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο. Και σε άλλα πράγματα μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις και πολλές φορές δεν είναι ανθρώπινος ο παράγοντας, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει μπει τόσο ψηλά, πιστεύω, που θεωρώ ότι είναι και η τελευταία του ευκαιρία, αλλά πιστεύω ότι θα ξεκινήσει. Θα λυθεί τέλος. Ωραία. Φυσικό αέριο και σύραγγα κλείσουμε. Και να πάμε στη σύραγγα. Το υπογράψατε, το υπόγραψε ο κύριος Κασαπίδης. Είχατε μια πανηγυρική εκδήλωση εκείνες τις μέρες και μετά είδαμε προχώρησε και στις αλλαγές του σχήματος. Προχωράει το έργο. Βλέπετε εμπόδια. Βλέπετε εμπόδια. Γιατί είναι ένα έργο που θα ενώσει πολλές περιοχές και θα ρίξει και χρήμα. Θα πέσει και χρήμα στην περιοχή με το έργο. Νομίζω να μην ξανααναφέρω τα θετικά αυτού του μεγάλου έργου. Όχι, δεν χρειάζεται. Αν προχωράει μας τα θετικά, τα ξέρουμε. Θα πω ότι είναι σε απόλυτη ωριμότητα. Ναι. Απόλυτη ωριμότητα όμως. Και ότι δηλαδή παρατηρήσεις υπήρξαν από την Εγνατία Οδό, η οποία βέβαια είναι η εξειδικευμένη στο είδος αυτών των έργων. Ακόμα και αυτά έχουν όλα τακτοποιηθεί, έχουν ολοκληρωθεί. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία έγκρισης ουσιαστικά των τευχών δημοπράτησης που ετοιμάζει η Εγνατία Οδός. Και το επόμενο στάδιο είναι η δημοπρασία. Ωραία. Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, έγινε ο διαγωνισμός. Αναμένουμε στο εγγύς μέλλον να έχουμε και τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα βεβαίως είναι ανελαστικό μέχρι τέλος του 23. Μας θεωρείτε θα δούμε τις πρώτες συνδέσεις του 23. Τέλος του 23. Ή θα υπάρχει μια αργοπορία. Κοιτάξτε, ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο μέχρι τέλος του 23, διότι η χρηματοδότηση μετά πάβει να υφίσταται. Επομένως, το αν θα μπει ακριβώς σε λειτουργία, αν θα έχουμε δηλαδή το Νοέμβριο του 23 φυσικό αέριο στο σπίτι μας, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, αλλά σίγουρα μετά το 23, από 1η-1η του 24, κατά το χρονοδιάγραμμα, λογικά, αυτό θα πρέπει να λειτουργεί. Επειδή μας παρουσιάστηκε αυτά τα θέματα, τα οποία προχωράνε. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που δεν μπορέσατε μέχρι στιγμής να δώσετε λύσεις σαν περιφερειακή αρχή και ίσως θα δρομολογήσετε το επόμενο διάστημα. Κύριε Βακρατσά, και σας πάγωσε το θέμα της πανδημίας, αλλά είναι και κάποια άλλα ζητήματα. Δηλαδή, παράδειγμα, την πολίτη σας η σκληρή κριτική στο πρόσωπο του Κασαπίδη και σε όλους σας ότι μείνατε, κρυφτήκατε πίσω από την πανδημία και δεν προχωρήσατε πολλά ζητήματα. Και κάθε φορά ακούμε το φυσικό αέριο, η σύραγγα της κλεισούρας, το ένα, το άλλο. Λοιπόν. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν μπορέσατε να τα ξεμπλοκάρετε. Πέρα από αυτά που ακούμε έτσι που τώρα υπόθηκαν, είναι τα πιο εμβληματικά. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα, όπως η ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα, που βγάλαμε συμβάσεις για να φτιάξουμε τις υποδομές για τις αγροτικές αυτές δραστηριότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα, οι αναδασμοί κτλ. Μικρότερης κλίμακας μεν, σημαντικά δε. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνουμε τώρα έτσι πως το θέτεται, ότι υπάρχει αίσθηση ότι δεν έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα άλλα έργα πέρα από τα αρχικά ίσως που ακούστηκαν. Θα πω κύριε Βακρατσά το εξής, ότι αυτά τα δύο χρόνια η ένταση και εκ των πραγμάτων έτσι έπρεπε να είναι, η ένταση ήταν στο σχεδιασμό. Δηλαδή, ήδη το 19 με το που αναλάβαμε, βγαίνει βάση του ΕΣΕΚ και καθορίζεται η απολιγνητοποίηση. Ναι, τους δάμε. Αυτό αμέσως επιβάλλει, όχι προκαλεί, επιβάλλει έναν σχεδιασμό ο οποίος και μεγάλης πίεσης χρονικής και έντασης. Άρα, όλο αυτό το διάστημα θεωρώ ότι και έτσι έπρεπε να γίνει, έπρεπε η ένταση να είναι στον σχεδιασμό να γίνει σωστός, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι υποδομές. Σίγουρα, όλα αυτά όπως μπορεί να τα σκεφτόμασταν, να μην μπόρεσαν να τρέξουμε τους χρόνους που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα μπαίνουν σε μία τροχιά και εγώ θα πω κιόλας από εδώ, ας πούμε, ότι θα ήθελα κι εγώ προσωπικά τα επόμενα δύο χρόνια, βέβαια με το δυσκολότερο έτος μπροστά μας είναι το 22, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι χρόνια τα οποία θα πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο. Ωραία, επειδή μιλήσατε όμως για το σχέδιο, εγώ θα έρθω σε κάτι άλλο. Γιατί ο κ. Κασαπίδης σε μια συνέντευξη προχθές στην ΕΡΤ ρωτήθηκε, εγώ δεν τον ρώτησα. Από τα 15 σημεία όμως που βάζατε, κυρία Κυριακίδου, τα περισσότερα δεν πέρασαν όμως. 2-3 πέρασαν. Άρα δεν σας άκουσε η κυβέρνηση. Που θα έπρεπε να ακούει την περιφερειακή αρχή. Εγώ θα έπρεπε να ακούει εσάς την περιφερειακή. Δεν σας άκουσε η κυβέρνηση. Εγώ είδα μια συνέντευξη του κύριου Κασαπίδη να λέει πέρασαν μερικά εξ αυτών. Δεν δέχτηκε τα 15 σημεία. Αυτό που δεν είναι μια αρνητική εικόνα αυτό.
Αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε όλοι, γιατί το ξαναλέω, είναι μια πιεστική κατάσταση. Ναι, ναι. Δηλαδή, ένα σχέδιο για μια απολιγνητοποίηση, για μια, δηλαδή, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την οικονομική αναδιάρθρωση μιας ολόκληρης περιοχής, απαιτεί ένα σχέδιο το οποίο θέλει εξαιρετική μελέτη του τόπου. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα, και αυτό πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Δηλαδή, όπου και εμείς τοποθετηθήκαμε, σε κάποια σημεία πραγματικά εισακουστήκαμε και σε κάποια σημαντικά σημεία. Θεωρώ ότι και με επιμονή και με σωστή τεκμηρίωση και όλων, θεωρώ ότι κάποια ακόμα μπορούμε να τα περάσουμε. Μα πέρασε το νομοσχέδιο όμως. Είπαμε είναι δυναμικό, γιατί ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή, αν κάτι τεκμηριώνεται... Ναι, ακούγαμε όμως τον Περιφερειάρχη να λέει ότι αν δεν περάσουν αυτά τα 15 σημεία... Θα μας βρουν απέναντι. Δεν είδαμε καμιά αντίδραση. Και πέρασαν μερικά εξ αυτών. Δεν είναι μια αρνητική εικόνα αυτή για την περιοχή να αποφασίζουν στην Αθήνα για μας. Η άρνηση, για μένα, η απόλυτη άρνηση, δεν θα δημιουργήσει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για μένα θα πρέπει, όπως είπα, να ξεκινήσει η εκτέλεση αυτών. Δηλαδή, εγώ το ρωτάω επειδή είχατε την Αντιπεριφέρεια Ενέργειας. Λέω και κάποια στιγμή και εσείς μαζί με τον κύριο Κιάνο το χειριστήκατε το θέμα. Γι' αυτό λέω. Στο κομμάτι που αφορά φυσικά συνεισέφερα. Λοιπόν, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει να υλοποιείται αυτό το σχέδιο και στην πορεία να προσαρμόζεται. Αν σήμερα έχουμε άρνηση και καθυστερούμε την υλοποίηση, τότε το χάσαμε όλο. Άρα βλέπετε δηλαδή παράμα ότι η άρνηση υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εσείς θέλετε να προχωρήσει το σχέδιο για να μην κολλήσουν ζητήματα και δεν δούμε θέσεις εργασίας. Γιατί η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στις επιλογές σας. Δεν είναι στο σύνολό του το σχέδιο αρνητικό για την περιοχή. Έχει τα θετικά του. Το ανέφερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να τα βλέπω την καλή πλευρά των πραγμάτων και σε αυτή να κάθομαι. Δηλαδή, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα θετικά στοιχεία του σχεδίου, να ξεκινήσουν επιτέλους. Τα θετικά και να αφήσουμε τα αρνητικά ως ένα σημείο. Θα τα δούμε μετά. Και τα αρνητικά να είμαστε εκεί. Στο χέρι μας είναι να είμαστε εκεί, να τα υποστηρίξουμε, να αλλάξουν. Αλλά να ξεκινήσει το σχέδιο. Μάλιστα. Τι μπορεί να ξεκινήσει από τα πρώτα, έτσι για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε επενδυτές στην περιοχή. Γιατί οι δήμαρχοι αυτό ζητάνε. Και με τον νέο αντιξακό. Έργου, δεν είμαι η πλέον κατάλληλη να απαντήσω. Όχι, αυτό. Σαν αυτοδιοικητικό σύστημα. Ευχής έργου είναι να δημιουργηθούν οι πρώτες θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Αυτό. Οι θέσεις εργασίας είναι το Α και το Ω. Ωραία. Κλείνοντας, και πρόεδρος και μετά τις 2 Ιανουαρίου του 2022. Εφόσον το σώμα το επιλέξει, φυσικά. Μάλιστα. Ωραία. Άρα δηλαδή ήσασταν ούτε μεταβατικοί, συνεχίζετε και μετά, γιατί κάπου ρωτηθήκατε, δεν θυμάμαι, και νομίζω την ίδια απάντηση δώσατε, εφόσον σας επιλέξει και ο κ. Κασαπίτης και το σώμα, θα συνεχίσετε και μετά τον Ιανουάριο του 2022. Πότε θα γίνουν οι διαδικασίες και πότε θα δούμε και την τελευταία συνεδρίαση για το χρόνο, για το 2021. Κυρία Πρόεδρε. Από ό,τι ορίστηκε τώρα στις 13 του μηνός, η εκλογή του νέου Προεδρείου θα είναι στις 9 Ιανουαρίου, την δεύτερη Κυριακή του Ιανουαρίου. Εντάξει, ήταν αρχικά 2 του μηνός, αλλά σαφώς ουσιαστικά είναι πρωτοχρονιά, πήγε στις 9. Παρόλα αυτά. 9 Ιανουαρίου του 2022 έχουμε την εκλογή του νέου Προεδρού, του Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και λοιπά, και άλλων επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα. Ακριβώς. Και σίγουρα θα έχουμε άλλη μία συνεδρίαση, πέρα από τον προϋπολογισμό που έγινε, άλλη μία συνεδρίαση μέσα στις γιορτές, το πιο πιθανό. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Αρκετά ζητήματα. Αυτή είναι η εναλλαγή από αντιπεριφερειάρχη στο Προεδρείο, πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σίγουρα χρειάζεται και από μένα μελέτη, γιατί πάντα μου αρέσει να γνωρίζω το αντικείμενο για το οποίο θα ασχολούμαι. Είναι κάτι διαφορετικό, αλλά πρόκληση και αυτό και οι προκλήσεις μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και υπομονή στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.